πολύ σύντομος, ελέγξαν τα πάντα, λόγοι συγκινητικοί για μένα. Το να με αποκαλούν ευεργέτη είναι κάτι που ξεπερνάει τις δικές μου δυνάμεις και επιδιώξεις και δηλαδή, ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ. Άλλοι είναι ευεργέτες, οι οποίοι βοηθάνε και εμένα τον ίδιο να πληρώσω το έργο μου και να κάνω πραγματικότητα το όραμά μου, όπως λέμε όλοι. Από τα μνημιακά σύνολα της αρχαιότητας, ελάχιστα προσφέρουν πλήρη αρχαιογνωστική εμπειρία, όσοι η αρχιτεκτονική ενότητα, γυμνάσιο, στάδιο, παλέστρα της αρχαίας Μεσίγης. Οι αναστηλωτικές δράσεις στο συγκεκριμένο μνημιακό σύνολο έχουν μεγάλη διδακτική αξία, καθώς συγκεντρώνουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά στοιχεία που αποτελούν επιτεύγματα της ελληνιστικής αρχιτεκτονικής, όπως η θεατρικότητα των κατασκευών, ο γεωμετρισμός του σχεδιασμού και κυρίως το μεγαλείο της μεγάλης κλίμακας. Οι αναστηλωτικές επεμβάσεις στο μνημιακό αυτό σύνολο γυμνασίου, σταδίου, παλέστρας, ως τμήμα του ευρύτερου προγράμματος αποκατάστασης στο σύνολο του δημόσιου χώρου της αρχαίας Μεσσίνης, βραβεύτηκε, όπως ξέρετε, από την Europa Nostra το 2011 στο Άμστερνταμ, καθώς και η αφοσίωση του ομιλούντος, τη Dedicated Services, όπως αναφέρεται στην βράβευση του Διευθυντή του έργου και εκπροσώπου της Εναθήνες Αρχαιολογικής Εταιρείας το 2019. Η αρχική αρχιτεκτονική μελέτη στέγασης, όπως ακούσατε από την κυρία Μιλίτση, την οποία ευχαριστώ για τα καλά της λόγια και για όσα είπε για μένα, της βόρειο-ανατολικής γωνίας του αναστηλωμένου γυμνασίου της αρχαίας Μεσσίνης, με μεταλλικό αυτοφερόμενο στέγαστρο, ανατέθηκε το 2013 στον αρχιτέκτονα μηχανικό και φίλο Θεμιστοκλή Μπιλή, με σύμβουλο μελέτης τη Μαρία Μαγνίσαλη, τη σύζυγό του, από την Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, στην οποία έχω την τιμή να προεδρεύω. Η αρχιτεκτονική αυτή μελέτη υποβλήθηκε φυσικά στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, όπου εγκρίθηκε με ομόφωνη γνωμοδότηση και έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης. Δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες των κατασκευαστών, γιατί τα είπε η κυρία Μιλίτση με τον γλαφυρό της τρόπο. Θα ήθελα μόνο να αναφερθώ ότι το αίτημά μου στον Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο να αναλάβει τεμές εκτός από τη δαπάνη της αρχιτεκτονικής μελέτης του κυρίου Μπιλή δηλαδή, και τη μεγάλη δαπάνη της οριστικής μελέτης κατασκευής του μεταλλικού στεγάστρου, έγινε δεκτό και τον ευχαριστώ και εδώ δημοσίως για την ουσιαστική συμβολή τόσο του ίδιου όσο και της αρχιτέκτονος συζύγου του στην υλοποίηση της μελέτης. Τον συντονισμό όλων των μελετών, της μελετητικής δηλαδή ομάδας, είχε ο αρχιτέκτονος, όπως είπαμε, Θεμιστοκλής Μπιλής, ο αρχικός μελετητής, σε συνεργασία πάντα με τεχνητούς του χορηγού, του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου, ο οποίος έστελνε καθημερινά εδώ μηχανικούς και επιβλέποντες να παρακολουθήσουν την πρόοδο του έργου σε σχέση με την μελέτη κατά κύριο λόγο. Παραδόθηκε από τους μελετητές στην εμάς, σε μένα δηλαδή, για υλοποίηση η μελέτη αυτή, με τεύχη δημοπράτησης, ακόμα και με ενδεικτικές οικονομικές προσφορές από 4 τεχνικές εταιρείες για το κόστος κατασκευής του μεταλλικού στεγάστρου. Με τον ογκώδη αυτό φάκελο, πλήρη φάκελο των μελετών αναχείρας και συνοδευόμενος από φίλους πολιτικούς της Καλαμάτας, επισκέφτηκα τον Αλέξη Χαρίτση στο Υπουργείο του, του έδειξα τη μελέτη, δέχτηκε ασμένος, με έβλεπε πρώτη φορά και δέχτηκε να χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου την κατασκευή του τσεγάτου αυτού, όπως ακούσατε, σε ύψος 450.000 ευρώ. Και αυτό και υλοποιήθηκε το έργο από την εφορία αρχαιοτήτων Μεσσηνίας με μεγάλη επιτυχία και με συνεργασία με μένα πάντοτε. Το μεταλλικό στέγαστρο αποτελούμενο, όπως είπαμε, από αυτοφερόμενα αρθρωτά
μεταλλικά στοιχεία καλύπτει έκταση 390 τετραγωνικών μέτρων σχήματος Γ σε μήκος 16 μεταξώνιο διαστημάτων, όπως βλέπετε εδώ, στην ανατολική μονή στο Α και 6 μεταξώνιων διαστημάτων στη βόρεια διπλή στο Α πίσω. Στη στέγαση περιλαμβάνονται τόσο οι κοινοστοιχίες όσο και οι τείχοι των δύο στοών όπου αυτοί διατηρούνται, όπως βλέπετε, απέναντι. Πρόκειται έτσι για μια pars πρωτότο, όπως λέμε, μέρος συνόλου, εικόνα της αρχικής μορφής του στοικού οικοδομήματος, κατανοητή, διδακτική και λειτουργική. Ο πολυλειτουργικός ή μη υπαίθριος αυτός χώρος που έχει δημιουργηθεί αποτελεί ιδανικό περιβάλλον στέγασης περιοδικών εκθέσεων, αρχαιολογικών ευρημάτων με ποικίλο περιεχόμενο και θεματολόγιο, καθώς και περιβάλλον έκθεσης έργων σύγχρονης τέχνης και ταυτόχρονα σημείο ενημέρωσης επισκεπτών, προστατευμένο από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καύσωνα και βροχής. Με χαρά άκουσα από την κυρία Μιλίτση ότι θα λάβει χώρα εδώ σε μορφή, ας το πούμε, λειτουργίας αυτού του στεγασμένου χώρου, μία έκθεση με θέμα εφηβεία και αθλητισμός, δηλαδή η εκπαίδευση των εφήβων από 17 έως 20 ετών της αρχαιότητας, της αρχαίας πόλης, αλλά και ολόκληρης της Μεσσηνίας, επί 3 χρόνια, όπως σας είπα, εδώ στο χώρο του γυμνασίου, της Παλέστρας και του Σταδίου. Έχει κατ' ουσία να αποκατασταθεί η αρχική εικόνα των στοών με τη δημιουργία ενός σκιασμένου χώρου που αναπαράγει την αίσθηση της ρυθμικής εναλλαγής του κενού και του πλήρους μιας αρχαίας κοινοστοιχίας. Η στέγαση τελικά της στοάς συμβάλλει την αποκατάσταση της χαμένης αρχικής μορφής και προσφέρει μια πλούσια βιωματική εμπειρία στον επισκέπτη. Σας ευχαριστώ, σταματώ εδώ και σας αφήνω να απολαύσετε τα υπόλοιπα της σημερινής ημέρας. Καλό σας βράδυ.